Και ρωτάω στο δικό σας σχόλιο. Ναι, το δικό μου σχόλιο. Καταρχήν θα πω ότι φέτος το κόμμα μας συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και δράσης. Να τα χιλιάσετε. Να είσαστε σίγουρος γι' αυτό. Και εμείς λοιπόν είμαστε παντός καιρού. Ξέρουμε. Βέβαια, με μοναδικό στόχο να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Με αγώνες, με θυσίες, με επιτυχίες, με λάθη και αδυναμίες. Με αυτή λοιπόν την πείρα μπαίνουμε με αισιοδοξία και με πείσμα στη νέα εκατονταετία, στο 2019. Τώρα, ποια είναι τα προβλήματα? Τα προβλήματα είναι γνωστά. Ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει σαπίσει πια. Το μόνο που μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα είναι εκμετάλλευση, φτώχεια, πόλεμη και προσφυγιά για τους συντριπτικά πολλούς και αμύθιτα πλούτη για τους εξαιρετικά λίγους. Εμείς λοιπόν αυτό το σύστημα λέμε ότι πια έχει φάει τα ψωμιά του. Ό,τι είχε να δώσει στην ανθρωπότητα το έδωσε και τώρα μόνο κακό κάνει στην ανθρωπότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Να δούμε λίγο όμως εδώ πιο τώρα, πολύ τα δικά να μας. Πάμε λοιπόν και στα δικά μας. Ναι. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στην περίοδο αυτή έχουν χάσει περίπου σχεδόν το μισό εισόδημά τους σε μισθούς και συντάξεις. Τα εργατικά τους δικαιώματα έχουν τσακιστεί. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί αυτό είναι η απέτηση του διεθνούς και του ντόπιου κεφαλαίου για να διασφαλίσει και να αυξήσει την κερδοφορία του. Δεν υπάρχει μέτρο που να μην παίρνεται με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το στόχο. Αυτό λοιπόν, το μόνο που μπορούμε εμείς σήμερα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος να κάνουμε είναι να πάρουμε μια προοδευτική πολιτική, δηλαδή κάποια μέτρα ανακούφισης. Από εκεί και πέρα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ανάγκες των ανθρώπων, αυτό το σύστημα πρέπει να ανατραπεί. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτά τα καθημερινά μέτρα ανακούφισης, αλλά έχοντας στο μυαλό μας και εξηγώντας τον κόσμο ότι η ολική ικανοποίηση των αναγκών του μπορεί να γίνει μόνο με μια ανατροπή αυτού του συστήματος. Μάλιστα. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Μιλάμε για το πλεόνασμα. Από πού προέρχεται το πλεόνασμα? Από τη φορολογιστία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Μπορείτε να μου πείτε τι φόρο πληρώνουν οι εφοπλιστές? Οι εφοπλιστές που έχουν κάθε χρόνο. Δεν ξεκινήσατε όμως από τη μείωση της ανεργίας, που είναι ένα σημαντικό. Ακούστε μπορεί να δείτε. Είναι... Η μείωση της ανεργίας, κυρίως οφείλεται στη μερική απασχόληση. Το 1/3 των θέσεων είναι μερική απασχόληση. Και να είμαστε και πιο έτσι αντικειμενικοί, όλοι μας ξέρουμε με τι συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Με τι πιέσεις, με τι εκβιασμούς. Προχτές οι ντελιβεράδες κάναν διαδήλωση κάτω στη Γλυφάδα. Ναι, ναι. Από όπου, τα βλέπουμε ζω. Τώρα και είδαμε και ένα ρεπορτάζ προηγουμένως με τα δώρα των Χριστουγέννων. Τι γίνεται? Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξέρουμε το πλαίσιο, όμως, κύριε στο πλαίσιο για που να... γίνονται όλα αυτά. Ακριβώς. Για να έρθουμε λίγο και στα πιο επίκαιρα. Τα... Ναι, ναι, θα έρθουμε και στα πιο επίκαιρα. Συμφωνία Πρεσπών, όλα αυτά. Ναι, θα τα πούμε, όλα. Αλλά να μιλήσουμε για αυτό το πλεόνασμα, το περίφημο πλεόνασμα. Η φορολογιστία των εργαζομένων. Τι φόρο πληρώνουν οι εφοπλιστές? 10 δισεκατομμύρια κερδίζουν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Ξέρετε τι φόρο πληρώνουν? 15 εκατομμύρια. 0,015% φόρο. Και οι ναυτεργάτες πλήρωσαν 60 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια εφοπλιστές, 60 εκατομμύρια είναι ναυτεργάτες. Και βεβαίως εδώ κανείς θα πει ότι αυτό είναι το πρότυπο της δίκαιης ανάπτυξης και του υγιούς επιχειρηματία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό που δεν διαφωνούν, συμφωνούν και οι υποστηρικτές και οι αντίπαλοι της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι η είσοδος των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι όλοι τους σύμφωνοι. Και για μας αυτό είναι το κυρίαρχο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι αυτή η συμφωνία γίνεται εσπευσμένα και επιβλήθηκε από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ΝΑΤΟ για αυτό και το μοναδικό σκοπό. 30 χρόνια εκκρεμούσε όμως. Ναι, ναι, ναι. Εκκρεμούσε 30 χρόνια, αλλά ο σκοπός παραμένει και είναι αυτός και σήμερα φαίνεται να ικανοποιείται. Να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κίνηση η οποία ούτε σε όφελος του λαού των Σκοπίων είναι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, σε έναν επιθετικό ιμπεριαλιστικό οργανισμό, αλλά ούτε και στο συμφέρον των γειτονικών λαών, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του ελληνικού λαού. Γι' αυτό, γι' αυτό λοιπόν και το λόγο, αλλά συν τα σπέρματα αλυτρωτισμού που υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία, εμείς είμαστε
αντίθετη με αυτή τη συμφωνία και θα την καταψηφίσουμε όποτε έρθει στη Βουλή.